Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, με ο Κίθο, παίζουμε Binding of Isaac Afterbirth μετά την επική μας νίκη κατά του Μέγα Σατανά με τον Lost. Το μόνο που μας απομένει είναι ο Keeper να κερδίσουμε με αυτόν τον Husk. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Είναι λίγο παράξενος σαν χαρακτήρας ο Keeper. Έχει εντελώς διαφορετικά στάνταρ από αυτά που εμείς συνηθίσαμε με τον Lost. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Τα νομίσματα είναι οι καρδιές μας. Δώστε μου μισό λεπτό λίγο. Δεν είμαστε έτοιμοι. Το Wooden Nickel θα είναι η πηγή υγείας μας. Τα Kerstrom είναι πολύ επικίνδυνα για να μπω μέσα. Όπως επίσης τα HP up που παίρνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά τα Devil Room. Θα μπορούσα με αυτό να μπαίνω στο IM Error και στο Kerstrom. Επίσης δύσκολη επιλογή, διότι με το αγαπητό Wooden Nickel παίρνω υγεία και δεν ξέρω αν θέλω να το δοκιμάσω. Παρ' όλα αυτά Teleport 2 δεν είναι καθόλου άσχημο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το δοκιμάσω. Λίγα ακόμα και θα χάναμε. Εδώ είμαστε. Έτσι να πάρουμε την υγεία μας πίσω και How to jump με δύο active αντικείμενα ξεκινάμε. Ίσως η χειρότερη αρχή που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ωπ, ωραία. Μπορώ να μπω και στο shop με το teleport 2. Στο τσακ την γλιτώσαμε. Έλα εδώ. Η λογική λέει να έρθει κατά πάνω μου, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τι θα γίνει, θα έρθει τώρα κατά πάνω μου ή όχι? Έλα εδώ. Νομίζω πως θα πηγαίνουμε αρκετά καλά. Δεν ξέρω αλήθεια τι θέλω να κάνω. Τέλεια. Η αλήθεια είναι πως ίσως θέλω να μπω. Αυτό και είναι επικίνδυνο. Στο τσακ όμως. Οι κόκκινες και οι μπλε καρδίες και όλες αυτές θα μας δίνουν εμάς για να μπούμε να δούμε. Θα μας δίνουν μύγες. Το BFF νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε έχω store key που σημαίνει ότι μπορώ να μπω σε όλα τα shop, έτσι. Ερωτάω εγώ και πού μπορεί να υπάρχει το δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Χρειάζομαι άλλη μία βόμβα να πάω στο Kerstrom και μάλλον θα πάω να την αγοράσω. Αν και δεν θα την αγοράσω. Υποτίθεται βιαζόμαστε λίγο. Στόχος μας είναι, εντάξει, σε καλά σημεία μέχρι στιγμής βρισκόμαστε και luck up και luck up, τέλεια. Οπότε πάμε να πολεμήσουμε εμείς τον boss, τα boss μάλλον. Έχουμε BFF, έχουμε πολύ δυνατές μύγες.
το να γίνω gap είναι ίσως το καλύτερο, το να βρω tiers είναι κάτι ακόμα καλύτερο, ειδικά τώρα που είναι αρχή. Και κάπου εδώ νομίζω πως τον κερδίσαμε. Και evil up, evil rage και short speed up, μια χαρά. Blinded ovum. Έτσι, μια χαρά, νομίζω ότι τον έχουμε. Και Pudgeon Boy. Μάλιστα. Δεν άνοιξε Devil. Διότι χτυπήθηκε αυτή τη μία φορά, έτσι. Παρ' όλα αυτά, ξανά Excel. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που δεν πήραμε HP up, δεν νομίζω πως άξιζε και τον Devil Room. Εδώ αυτό πρέπει να κερδίσουμε. 4. Μάλιστα, λοιπόν, ψάχνουμε item room. Πολύ γρήγορα ταξίδευε αυτή η κολόμυγα. Πάλι το σοβ θα μπορούμε να το κάνουμε εφικτό. Έλεος όμως. Και πάλι δεν θα ανοίξουμε Devil Room νομίζω. Γενικά το πιο εκνευριστικό εδώ πέρα είναι σίγουρα το ότι δεν έχουμε καλά tiers. Με ένα squeezy για αρχή νομίζω θα βγαίναμε πολύ καλύτερα. Οπ. Και τίποτα απολύτως, για να έρθουμε και εδώ. Τέλεια, λοιπόν. Δεν πετάμε, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κακό αυτό που κάναμε. Διότι αν χτυπηθούμε εδώ πέρα, την κάτσαμε. Οπότε από μακριά και αγαπημένη. Και δεν πετάμε, αυτό είναι πολύ βασικό, διότι με τον Lost και με Spectral Tears και με την ιδιότητα του να πετάς, πηγαίναμε πολύ καλύτερα. Φου. Μάλιστα. Κάνα item room. Ίσως πρέπει να βρούμε. Το τσάκ που δεν χτυπήθηκα για άλλη μια φορά. Item room, item room. Ωραία. Και εδώ πέρα θα βρούμε κανένα κλειδί, καμιά βόμβα. Happy. Το happy είναι I found pills. Οκ, okay, μια χαρά. Από θέμα χαπίων τα πηγαίνουμε μια χαρά. Καλά και από νομίσματα. Spider baby, πρέπει να χτυπηθούμε για να τεθεί σε ισχύ το συγκεκριμένο αντικείμενο. Έτσι δηλαδή πρέπει να κοντέψουμε να χάσουμε. Εδώ και το νόμισμά μας. Λογικά προς τα boss πηγαίνουμε. Και δεν νομίζω ότι αργεί η ήττα μας. Γιατί δεν βλέπω να έχουν βοηθήσει και ιδιαίτερα τα items που έχουμε βρει. Για να δούμε εδώ. Μας ανεβάζει τα tiers όπως και να το κάνουμε. Αλλά όχι όσο θέλουμε εμείς. Με ένα number one νομίζω φτιάχνεις τα καλύτερα tiers. Καλά προφανώς διότι μας ανεβάζει και με Sand Onion. Νομίζω ευχαριστημένος θα ήμουν. Με Soy Milk θα ήμουν υπερευχαριστημένος. Θα ήθελα να δοκιμάσω τον συνδυασμό
triple lime με soy milk. Πολύφημος, εξίσου πολύ δυνατό, αλλά πάρα πολύ αργό. Με πολύφημο και soy milk θα κάναμε παπάδες. Εδώ έτσι είμαστε. Και μυστικό δωμάτιο γιατί μπορούμε. Οπ. Φανταστικά πράγματα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βαράω περίπου τυχαία. Και όποιον πάρει ο χάρος. Αριστερά. Υποχρεωτικά έπρεπε να το πάρω. Πάρουμε ένα ακόμα item room. Ακόμα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε item room εμείς. Λοιπόν, ωραία. Δεν γίνεται να μην χτυπηθώ εδώ πέρα. Δεν γίνεται, λυπάμαι. Και θα πάμε στο boss The Mind. Οκ, πάμε στο boss χωρίς να μπορούμε να παίρνουμε υγεία. Ωραία. Αργά και σταθερά, μια χαρά θα τα πάμε. Οπ, από κάτω. Ας γυρίσουμε από εδώ. Λίγο ακόμη έμεινε. Και θα πάρουμε Mom's Coin Purse. Black up, ok. Range down. Bad trip. Και I can see forever. Τραγικά για άλλη μια φορά τα χάπια. Και Carrion Queen. Τι να πει κανείς. Έχουμε μία μόνο βόμβα και πρέπει να την κερδίσουμε. Οπ. Το καλό είναι ότι ρίχνουμε τρία δάκρυα και όλο και κάποιο θα τη χτυπήσει. Τέλεια λοιπόν. Κάτω Nine Tails, Short Speed και Damage Up. Συνεχίζω να θέλω tiers και άλλα tiers. Έτσι δεν κερδίζουμε το χάσκι για κανένα λόγο. Οπ, οπ, οπ. Ωραία, βάζουμε και εδώ μία βόμβα. Μπλε καρδιά έβγαλε. Yes, καθυστερούμε. Λοιπόν, είμαστε στα 12 λεπτά, πηγαίνουμε αργά. Σίγουρα πηγαίνουμε αργά, διότι δεν είμαστε δυνατοί. Πρώτα έρχομαστε εδώ. Champions Belt. Ήλπιζα για ένα νόμισμα εγώ. Και εδώ τι έχουμε. Όχι, λυπάμαι, δεν πάμε ούτε Kerst Room, πηγαίνουμε απευθείας για Item Room. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Τέλεια. Ωραία φωνή το Champion. Για να δούμε. Έχουμε Sloth.
αυτό μας έλειπε τώρα. Έχουμε και άλλους αντιπάλους. Τζόκερ, λοιπόν. Με τον Τζόκερ μπορούμε να πάμε σε Devil Room, Angel Room, κουλουπού, κουλουπού. Ωραία. Λοιπόν, Item Room. Όχι, νομίζω πως αυτό είναι ένα μεγάλο όχι. Ας βάλω μία βόμβα εδώ να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, μπορούμε να αγοράσουμε και το Broken Watch. Και σκέφτομαι να πάω να το αγοράσω, που είμαστε 15 λεπτά, πάρα πολύ αργά. Ψάχνουμε για το 30 λεπτό του χάς κι εμείς. Αν ανεβάσουμε λίγο τα tiers μας, λίγο πολύ βασικά, γιατί λίγο, εγώ πολύ θέλω. Έτσι, με το slow effect, όλα θα είναι μια χαρά. Έχουμε και λέμε ούτε καν. Το λευκό τελευταίο κερδίζεται. Εξαιρετικά. Το πήραμε το νόμισμά μας και την υγεία μας πίσω. Εντάξει, ήρθε η ώρα να χάσουμε. Και δεν έχει νόμισμα για εμάς. Θέλω ένα νόμισμα. Εδώ ένα νόμισμα, κάτι. Λοιπόν, την υγεία μας την πήραμε πίσω, πάμε να πολεμήσουμε το boss που είναι ο War. Άντε πάλι. Προσοχή, γιατί βαράει. Σαν να με κυνηγούσε ήταν εκείνο. Επιτέλους Devil Room και Krampus. Οπ. Μη γυρνάς μωρέ, μη γυρνάς γαμώτο. Εντάξει, λες και πείτε το κάνει. Έτσι, μπράβο. Αν γυρνούσε τώρα είχα χάσει για τα καλά. Χρειαζόμαστε για άλλη μια φορά ένα νόμισμα. Ουφ, δύσκολα τα πράγματα. Δεν με πειράζει το ότι είμαι χαμένος. Το ότι δεν έχω νόμισμα νομίζω με πειράζει. Συγγνώμη τώρα επίτηδες το κάνει. Έτσι, μπράβο, να τελειώσουμε. Άντε να τους τελειώνουμε.
Μακριά είμαστε το The Tower. Πανέξυπνο αυτό που έκανα. Ανσούς. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε, ό,τι κι αν είναι. Και πάλι καλά που ήταν ότι ήτανε και πήραμε πίσω την υγεία μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε να κατέβουμε. Να κατεβαίνουμε μάλλον κάτω. Πάλι σωθήκαμε στο τσακ. Εντάξει, δεν γίνεται, επίτηδες το κάνει. Είμαι σίγουρος ότι το κάνει επίτηδες. Γιατί το χρησιμοποίησα, γιατί. Για να δούμε και εδώ τι επικρατεί. Το κόμπας είναι νομίζω μια χαρά. Έλα. Τέλεια. Item room. Δεν έχω βρει item room. Αυτό ακριβώς. Δεν έχω βρει item room και βρέθηκα στο boss και είναι η μαμά, οπότε πρέπει να βρω πρώτα το item room και μετά όλα τα άλλα. Έλα τώρα. Λοιπόν, θα γυρίσουμε πίσω να ψάξουμε το item room. Είμαστε στα 20,35 λεπτά. Έχουμε... κάτω πήγαμε. Πήγαμε. Έχουμε 10 λεπτά να κερδίσουμε τη μαμά και άλλα δύο και άλλους δύο ρόφους συμπεριλαμβανομένου και σαν boss στην καρδιά της μαμάς. Δεν έχουμε άλλη βόμβα. Ωραία. Τώρα εντάξει, τι κορυδευόμαστε. Και εδώ μέσα θα βρούμε Mutant Spider. Τώρα και αν θέλω soy milk. Τώρα νομίζω δεν είναι ότι θέλω, πρέπει να το βρω το soy milk. Σκεφτείτε να ρίχνω αβέρτα έτσι. Το μόνο δύσκολο είναι ότι δεν έχω tears. Οπότε θα δυσκολευτούμε. Εδώ. Εδώ είμαστε. Εδώ και το λήξαμ. Angel Room. Angel Room. Trinity Shield, γιατί όχι. Και μια βόμβα εδώ. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας πολύ καλύτερα από ό,τι πριν. Και έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πολύ πολύ ιδιαίτερο θα έλεγα. Τα tiers μας είναι υπερβολικά χάλια. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε αρκετή ώρα εδώ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλο εύρος που πιάνουν τα δάκρυά μας. Έτσι. Έλα και εσύ εδώ. Και από εδώ θα πάμε. Να που χτυπήθηκα. Και να που δεν πρόκειται να ξαναχτυπηθώ.
Εδώ, τέλεια και αυτό. Πολύ ωραία, απλά και όμορφα. Και θα μπούμε και σε αυτό το δωμάτιο εδώ πέρα. Πρέπει να μπούμε. Book of Revelations, Book of Belial. Όπως και να έχει, το Wooden Nickel ίσως είναι το καλύτερο που μπορώ να έχω. Τέλεια, λοιπόν. Θα ψάξουμε στο δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Μήπως και βρούμε κάτι καλό, αλλά δεν βρήκαμε, δυστυχώς. Αλήθεια τώρα, χτυπήθηκα από τα αίματα. Δεν πειράζει λοιπόν, συνεχόμαστε θα έλεγα. Τέλεια. Και Cube of Meat. Pass ή the bus, Joker, pass. Ου, Celtic Cross. Μια χαρά, λοιπόν. Τι γίνεται, έχουμε βελτιωθεί αρκετά. Δεν είναι ο χαρακτήρας ο τρελός που θα κερδίσουμε τα πάντα. Ειδικά τον Husk, λίγο δύσκολα να την κερδίσουμε. Αλλά έχουμε φτιάξει τον ενδιαφέρον χαρακτήρα. Που μπορείς να χάσεις έτσι εύκολα. Πάμε να δοκιμάσουμε άλλη μία φορά. Μπράβο. Και ξεκινάς με Relic, που σημαίνει ότι θα παίρνεις κάποιες μύγες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα προτιμούσα να ήταν νομίσματα. Νομίζω. Οπ, έτοιμος. Και το κλειδάκι μας. Τις μύγες τις έχω σίγουρα. Βλέπω ότι γενικά σαν κύπερ μπορείς να μαζέψεις λεφτά λόγω του Wooden Nickel. Παρ' όλα αυτά μπορεί και να ξομείνεις από το πουθενά. Λοιπόν, βρήκαμε τον boss. Είναι ο μόνστρο. 3-3 τα χτυπηματάκια μας. Αλλά πριν μπορέσαμε και κάνουμε έναν πολύ παράξενο συνδυασμό. Σας είπα, με ένα soy milk ήμουνα άτρωτος στον Husk. Άτρωτος. Κοπάνι πήγαινε εντελώς. Τέλος πάντων, θα μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να το δοκιμάσουμε και αυτό. Όχι HP. Magic Mushroom, εξαιρετικό, διότι μας δίνει και tiers και range. Συνεχίζουμε, πάμε να πάρουμε HP up και ένα Devil Room. Ωραία. Μπαμ. Ωραία. Αλήθεια τώρα. Αυτό ήθελα να πω, ότι ψάχνουμε item room, τίποτα άλλο. Και οι μύγες μας κάνουν πάρα πολύ damage. Monster Tooth, όχι. Και έκανα βλακεία. Γιατί χρησιμοποίησα το νόμισμα. Ναι, και μπορούμε να μπαίνουμε σε όλα μα όλα. Τα σόπια, δούμε εδώ, Two of Clubs. Δεν είναι κακό. Πάμε να βρούμε το boss μας. Μέχρι στιγμής πάμε μια χαρά. Εδώ είμαστε. Δεν θα μπω, φυσικά, φυσικά. Πάμε αριστερά, ελπίζω εδώ να είναι το boss. Ναι, φοβήθηκα μην με χτυπήσουν οι μύγες. Πήραμε και ένα νομισματάκι από το πουθενά. Έχουμε κάνει αρκετά δυνατά δάκρυα από ό,τι φαίνεται. Γενικά νομίζω ότι τα δάκρυα του Keeper είναι πιο δυνατά από τα συνηθισμένα. Τέλεια. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, πάμε για τον boss. Το boss είναι ο Ragman. Δυσκολάκι από τη στιγμή που θα ρίξει αυτά εδώ τα δάκρυα.
Πάμε, πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε. Τέλεια, λοιπόν. Blood Clot. Και για να δούμε εδώ. Σίγουρα δεν θα ήθελα να πάρω κάτι από αυτά εδώ τα αντικείμενα, οπότε το πήραμε, τέλεια. Συνεχίζουμε Angel Room, γιατί όχι. Πότε δεν είναι αργά να μας δώσει το Angel Room κανένα καλό αντικείμενο. Γιατί ο συνήθως μας έφτυνε με τον Lost. Βασικά με τον Lost δεν νομίζω να έχει δώσει καμιά φορά κανένα καλό αντικείμενο. Την ασπίδα, ας πούμε, δεν την έδωσε ποτέ. Οπ. Εδώ είμαστε. Τέλεια και Tower. Και βλέπω ότι έχει και lag καλό. Εδώ. Οι μύγες είναι ένα σταθερό damage ανατακτά χρονικά διαστήματα, είπαμε. Και από ό,τι φαίνεται έχει βοηθήσει πολύ. Έτσι, έτσι και έτσι. Λοιπόν, πάμε αριστερά. Item room σίγουρα. Θα μπούμε και στο shop. Ναι, θα μπούμε εννοείται. Βίβλος. Όχι εννοείται, διότι έχουμε wooden nickel. Καλό είναι, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ για τη μαμά και την καρδιά της μαμάς. Αλλά στον χάσιο θα μπορούσαμε να πάρουμε τουλάχιστον λίγη γη, αν και οι αντίπαλοι βγάζουν σίγουρα νομίσματα. Guppy's Tail, το αντικείμενο που όποτε για να το πάρεις το δέχεσαι. Το μόνο κακό είναι ότι έχουμε δύο νομίσματα, τίποτα άλλο. Έτσι και γεια σας. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς θα χρησιμοποιούμε τα κλειδιά μας. Και εδώ υπάρχει και μυστικό δωμάτιο. Και μέσα θα βρούμε Justice. Πολύ ωραία, είμαστε 24 νομίσματα. Το Swallowed Pen είναι το ιδανικό trinket για εμάς. Εδώ τι υπάρχει? Εδώ υπάρχει ένας ερημίτης, ένας hangman, ένας strength και ένας ιεροφάντης. Νομίζω πως το strength θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Νομίζω όμως, δεν είμαι και σίγουρος. Σε κάποιο devil room θα ήθελα να το δοκιμάσω. Κρατάμε strength με προσοχή, είπαμε τα κλειδιά μας, διότι αρχίζουν και τελειώνουν. Juicy Sack, καλό αντικείμενο και αυτό. Λυπάμαι, αλλά δεν θα το ανοίξω. Experimental Treatment. Όχι φυσικά, μπορεί να με ανεβάσει τα tiers, να με ανεβάσει και τον damage, αλλά είναι πολύ κακό. Μπορεί να μου κατεβάσει νομίζω και την υγεία, που είναι ακόμα χειρότερο. Εκνευριστική αντίπαλη. Πολύ εκνευριστική. Ωραία. Πολύ ωραία. Ας έρθουμε και εδώ. Τέλεια. Θα μπούμε και εδώ για να βάλουμε μία βομβίτσα. Ένα κλειδί το ήθελα, πλάκα πλάκα. Οπότε στο shop θα δούμε αν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οπ. Στο τσάκ για άλλη μια φορά. Εντάξει, ας κατέβουμε κάτω. Α, αυτό το θέλει έτσι, έτσι θα γίνει.
Το δεχτήκαμε τον damage μας, ευτυχώς υπήρχε το νόμισμα εκεί. Οπ, εδώ. Ευχαριστώ πολύ που γύρισαμε πίσω από εκεί που ήμασταν. Κάπως έτσι μπορείς να χάσεις για πλάκα. Και το λοιπόν... Αυτό θα μας δίνει υγεία. Αν μας δίνει υγεία είναι καλό. Αν δεν μας δίνει υγεία όμως... Δεν ξέρω τι να κάνω, οπότε τα αφήνω. Είπαμε θέλουμε να μπούμε εδώ. Funny pack, blue map, two of hearts. Τέλεια, λοιπόν. Πάμε προς αλταχώς για τον boss. Εδώ, εδώ και εδώ. Ας τα ανοίξουμε. Άβελ, άβελ. Για να δούμε. Αλήθεια τώρα. Εδώ τουλάχιστον. Εδώ που ήθελα να μου δώσει ένα HP up, δεν μου το έδωσε. Πω. Και ξεμείναμε με μία υγεία, χάρη σε αυτά τα πολύ ωραία χάπια. Πήρα το Tears Up και ήθελα να συνεχίσω. Καλά να πάθω. Και πήραμε και τέλειο αντικείμενο, γαμώτο. Πρέπει να αντέξουμε. Λέω πρέπει να αντέξουμε και πηγαίνω full επίθεση. Αυτό που έλεγα λοιπόν. Θα το λήξουμε κάπου εδώ το επεισόδιο. Ο Keeper έχει εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού από τον Lost, θα τα καταφέρουμε όμως, ο Husk δεν είναι κάτι το τόσο δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, καλή σας συνέχεια.